Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του Airsoft Reviews HD. Σήμερα θα μιλήσουμε ξανά για ένα τεχνικό θέμα και θα μιλήσουμε για το θέμα της καλωδίωσης των ηλεκτροκίνητων αεροβόλων Airsoft. Έχω λάβει πολλά ερωτήματα στο Facebook από πάρα πολύ κόσμο που παρακολουθεί την εκπομπή μου και τον ευχαριστώ για αυτό και έχει να κάνει πάρα πολλά αυτά τα ερωτήματα με θέματα κυρίως ηλεκτρολογικά, δηλαδή με το τι καλωδίωση πρέπει να χρησιμοποιήσουμε στα αεροβόλα τα ηλεκτροκίνητα. Και ειδικά όλο αυτό το θέμα αναπτύσσεται πάρα πολύ γύρω από τις μπαταρίες LiPo που έχουν μπει πλέον στη ζωή των παικτών Airsoft. Για να παρουσιάσω κάποια πράγματα και να συζητήσουμε για αυτό το θέμα, έχω μπροστά μου το low receiver από το L85 που έχω, το οποίο πρόκειται να αλλάξω και καλωδίωση. Η καλωδίωση που έχει είναι η ρωσιαστική της GNG και είναι μια απλή καλωδίωση, πολύκλωνη και όπως βλέπετε είναι αρκετά λεπτή. Για αυτό το λόγο έχω αγοράσει μια καλωδίωση της GNG, η οποία είναι πάργυρη και είναι ειδική για LiPo, όπως αναφέρει και ο τίτλος της. Προτού ξεκινήσω με την αποσανομολόγηση του low receiver από το L85, προκειμένου να σας δείξω πώς αλλάζουμε μια ηλεκτρική καλωδίωση σε ένα αεροβόλο ηλεκτροκίνητο, θα πούμε μερικά πράγματα γύρω από το όλο θέμα της καλωδίωσης. Να αναφέρουμε ότι ελάχιστα αεροβόλα εξ αρχής, πλην από κάποιων τελευταίων μοντέλων που έχουν βγει, είναι έτοιμα να αντέξουν μπαταρίες LiPo και μιλάμε κυρίως για τις μπαταρίες LiPo των 11,1V ή ακόμα και πιο δυνατές μπαταρίες των 14+V. Βέβαια, οι πιο γνωστές μπαταρίες πλέον στον χώρο της αεροσφαίρησης είναι αυτές των 11,1V, οι οποίες για πάρα πολλά αεροβόλα δεν είναι κατάλληλες και ελάχιστοι πλέον το γνωρίζουν αυτό. Πάρα πολλοί από εσάς μπορεί να πείτε ή να γράψετε στο σχόλιο ότι η 11,1V LiPo χρησιμοποιήθηκε από εσάς για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να έχει πρόβλημα το αεροβόλο σας. Παρ' όλα αυτά, επειδή μου έχουν στείλει αρκετός κόσμος μηνύματα σχετικά με αυτό το θέμα, έχω και πάρα πολλές περιπτώσεις που μου αναφέρθηκε ότι προκλήθηκε ζημιά και οι ζημιές είναι κυρίως στην καλωδίωση στο δοντάκι μέσα στο διακόπτη, αλλά επίσης μπορεί να δημιουργηθεί και μεγάλη ζημιά σε όλο το gearbox εξαιτίας του ότι αποκτάει μια υπερβολική ταχυβολία που δεν μπορεί να ανεχτεί ένα εργοστασιακό gearbox. Όπως παραδείγματα που μπορεί να σπάσουν γρανάζια ή πιστόνι ή ακόμα και μεγαλύτερες ζημιές ή πολλαπλές ζημιές. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι ότι ειδικά για τα αεροβόλα που έχουν μια πολύ γρήγορη κλιμάκωση στα γρανάζια ή επίσης ένα πολύ ελαφρύ ελαττήριο, αποκτάει τόσο πολύ ψηλή ταχυβολία που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ουσιαστικά σε αυτές τις ταχύτητες και προκαλούνται ζημιές μέσα στο gearbox. Να αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο παράδειγμα που έχω εδώ του gearbox, το οποίο δεν είναι και πασίγνωστο gearbox, δεν είναι ένα π.χ. version 2 ή ένα version 3, είναι το gearbox του L85 και είναι το low receiver μόνο. Φορά μια καλωδίωση του GNG η οποία συνηθίζει να βάζει λεπτά καλώδια εργοστασιακά, όπως βλέπετε εδώ, με αποτέλεσμα μπαταρίες των 11,1V να προκαλούν σχετικές γρήγορες φθορές. Παρ' όλα αυτά δεν θα δείτε εύκολα φθορά στο καλώδιο, εκτός και αν έχει γίνει κάποιο βραχυκύκλωμα, οπότε εκεί όλα θα είναι πολύ άσχημα, αλλά η φθορά γίνεται σε αυτό το σημείο μέσα. Γίνεται ουσιαστικά στο σημείο επαφής του δοντιού που κάνει την επαφή με τις δύο λάμες, όπως θα δούμε παρακάτω όταν θα ανοίξουμε το gearbox. Όλο αυτό γίνεται λόγω του φαινομένου του σπενθυρισμού που καίει ουσιαστικά το δοντάκι αυτό ή τους πόλους αντίστοιχα της σκανδάλης με αποτέλεσμα να μην έχουμε επαφή όταν πατάμε σκανδάλι και ουσιαστικά να μην δουλεύει το αεροβόλο. Να πω την αλήθεια ότι σε όλα αυτά τα αεροβόλα που έχω ανοίξει, τις πιο καλές καλωδιώσεις, δηλαδή αυτές που είναι οι πιο χοντρές καλωδιώσεις και μπορούν να αντέξουν μεγάλα φορτία, τις έχω βρει μόνο στα ANK, τα οποία είναι κινέζικα, όπως επίσης και σε κάποια APS. Συνήθως τα πολύ καλά ιαπωνικά μοντέλα έχουν λεπτές καλωδιώσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητος ότι όλα αυτά δεν μπορούν να αντέξουν 11,1V μπαταρία. Γιατί δεν παίζει μόνο ρόλο το πάχος, παίζει φυσικά ρόλο και το υλικό κατασκευής. Όπως θα ανοίξω σε λίγο την καλωδίωση που σας έδειξα πριν λίγο, της GNG, η οποία είναι γνήσια, αυτή είναι πάργυρη καλωδίωση, ενώ αυτή είναι απλώς χαλκός, πολύκλωνος χαλκός. Θα πούμε τώρα ότι σε ένα αεροβόλο το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε LiPo μπαταρία, είναι αυτή η επιλογή μας, είναι συνιστό πάρα πολύ να αλλάξετε την καλωδίωσή σας. Είτε με μια έτοιμη καλωδίωση μαζί με την βάση για την σκανδάλη και όλα τα παρελκόμενά της, είτε απλά αγοράζοντας επάργυρα καλώδια και εφόσον το χέρι σας πιάνει, να τα τοποθετήσετε πάνω στα εξαρτήματα του αεροβόλου. Είναι μια διαδικασία που είναι εύκολη, δεν θέλει και πάρα πολύ δουλειά, απλά πρέπει να μάθετε ουσιαστικά να κολλάτε με κολλητήρι. Για να αλλάξουμε καλωδίωση, θα χρειαστεί σίγουρα να λύσουμε όλο το gearbox προκειμένου να βγάλουμε το μηχανισμό της σκανδάλης. Οπότε, συνεπώς, θα πρέπει να είστε έτοιμοι να εφαρμόσετε αρκετές εργασίες
Και αν δεν το έχετε εμπιστοσύνη αρκετά να το κάνετε αυτό, καλύτερα να μην το κάνετε και να απευθυνθείτε σε κάποιον που γνωρίζει, γιατί μπορεί να κάνετε ζημιά. Στο συγκεκριμένο μοντέλο που είναι το L85 της GNG, χρειάζεται να αφαιρέσουμε κάποιες βίδες πάνω στο σώμα, προκειμένου να ανοίξουμε το gearbox στη μέση και να βγάλουμε όλο το μηχανισμό, όλη την καλωδίωση δηλαδή, με τον μηχανισμό της κανδάλης. Πάμε να δούμε τι εργαλεία θα χρειαστούμε για να αλλάξουμε μια καλωδίωση σε ένα αεροβόλο. Ας δούμε λοιπόν τι εργαλεία θα χρειαστούμε προκειμένου να αντικαταστήσουμε μια καλωδίωση, είτε αυτή είναι μαζί με τη βάση της κανδάλης, με το διακόπτη δηλαδή, είτε είναι μόνο η καλωδίωση εφόσον αποφασίσουμε να κολλήσουμε καινούργια καλώδια πάνω στην υπάρχουσα δομή. Πρώτα απ' όλα θα χρειαστούμε να αφαιρέσουμε το gearbox μέσα από το αεροβόλο. Αναλόγως με το αεροβόλο θα χρειαστούμε κάποια εργαλεία όπως είναι εξολκής πύρων, τα αυτά που λέγονται pin remover στα αγγλικά, που μπορείτε να τα βρείτε και στο eBay αλλά και σε τοπικά μαγαζιά της γειτονιάς σας, κατσαβίδι εφόσον υπάρχουν βίδες που κρατάνε πύρους, ή επίσης και άλλον κλειδιά αναλόγως τι αεροβόλο έχετε. Οπότε θα ξεκινήσουμε όπως αναφέραμε πριν με ένα set άλλον κλειδιά. Κατσαβίδι διαφόρων μεγεθών, ένα μικρό κατσαβίδι τύπου Philips, προκειμένου να αφαιρέσουμε την σκανδάλη των διακόπτων ουσιαστικά πάνω από το αεροβόλο. Μεγάλα κατσαβίδια για να κρατήσουμε το ελαττήριο εφόσον το gearbox δεν είναι split όπως στην περίπτωση του L85. Και από εκεί και πέρα ένα set με bits διάφορα κατσαβίδι, προκειμένου να αφαιρέσουμε όλες τις βίδες πάνω από το gearbox και ό,τι άλλο χρειαστεί. Επίσης, σε περίπτωση που αποφασίσουμε να κολλήσουμε καινούργια καλώδια πάνω στην υπάρχουσα δομή, θα χρειαστούμε ένα κολλητήρι, το οποίο μπορείτε να το βρείτε από όλα τα ηλεκτρολογία της γειτονιάς σας και είναι ένα φθηνό εργαλείο σχετικά. Όπως επίσης και τα υλικά της κόλλησης. Εδώ πρέπει να προσέξετε αρκετά στα υλικά της κόλλησης να πάρετε ένα ποιοτικό καλάι. Όπως επίσης και πάστα Flux. Είναι μια ειδική πάστα που βοηθάει στο να απενεργοποιηθούν οι ρίζες οξυγόνου και να κολλάει καλύτερα το καλάι πάνω στο μέταλλο και στα καλώδια. Αυτά λοιπόν. Πάμε να ανοίξουμε το gearbox για να δούμε κάποια πράγματα και μέσα. Αφαιρούμε όλες τις βίδες στο σώμα του gearbox. Προσπαθούμε να έχουμε χώρο καθαρό γύρω μας, προκειμένου να μπορούμε να δουλέψουμε και να μην χάσουμε εξαρτήματα, γιατί αυτά τα εξαρτήματα είναι πάρα πολύ μικρά. Το κάθε gearbox έχει την δική του δομή. Συνήθως στα version 2 έχουμε από 7 μέχρι 11 βίδες, αναλόγως πόσο ενισχυμένο είναι. Το συγκεκριμένο έχει λιγότερες βίδες και διαφόρων μεγεθών, είναι κάτι το οποίο η GNG το κάνει πάρα πολύ τακτικά να μας δυσκολεύει στο λύσιμο τον αεροβόλο της, όπως επίσης και κάποιων εξαρτημάτων τα οποία δεν είναι συμβατά με όλα τα περισσότερα normal τύπου μαρούι εξαρτήματα. Όπως προανέφερα για την GNG, βλέπετε ότι έχω εδώ τα δύο κλειδιά τα οποία είναι στη σειρά από την θήκη που σας έδειξα πριν και κανένα από τα δύο δεν κάνει. Το ένα είναι πολύ μεγαλύτερο και το άλλο είναι πολύ μικρότερο. Οπότε θα ανοίξω την κασετίνα μου με τα bits που έχει μέσα, θα προσαρμόσω μέσα το εργαλείο, τη βάση και βρήκα αυτή τη μύτη η οποία αναστέρει και ταιριάζει για να ξεβιδώσουμε τη βίδα. Καταλαβαίνετε ότι όταν έχετε να κάνετε αναβαθμίσεις πρέπει να έχετε όλη τη σειρά των εργαλείων, γιατί αν δεν τα έχετε κάπου θα κολλήσετε και εκεί τελειώνουν όλα. Καλό είναι να επενδύσετε δηλαδή σε κάποια εργαλεία εφόσον αποφασίσετε να ξεκινήσετε να φτιάχνετε το αεροβόλο σας μόνοι σας. Δεν είναι κάτι δύσκολο, χρειάζεται πρακτική εξάσκηση. Θα κάνετε λάθη, πρέπει να είστε έτοιμοι στο να κάνετε λάθη και να τα αντιμετωπίσετε. Προφανώς μπορεί να έχουν και κόστος αυτά τα λάθη, αλλά αν δεν καταστρέψετε δεν μπορέσετε να μάθετε. Έχω αφαιρέσει 3 βίδες Allen, νομίζω ότι αυτές είναι όλες και όλες. Πρέπει να αφαιρέσω όμως και αυτές εδώ τις δύο μικρές βίδες με ένα Philips κατσαβιδάκι, προκειμένου να αφαιρέσω τον διακόπτη ο οποίος μεταδίδει την κίνηση, όπως θα δείτε στο review του L85, από το μπροστά μέρος στο πίσω για να κουνήσει ουσιαστικά αυτό το διακόπτη και να πατήσει τη σκανδάλη. Αφαιρούμε λοιπόν και αυτό το σιδεράκι. Βλέπουμε ότι έχει ανοίξει πλέον ο μηχανισμός της σκανδάλης. Έχω ανοίξει λοιπόν τον μηχανισμό της σκανδάλης του L85 και βλέπετε μέσα πώς είναι ο μηχανισμός αυτός. Αποτελείται από δύο κύρια κομμάτια. Είναι το κομμάτι που είναι σταθερό πάνω στο gearbox
πάνω στο σασί ουσιαστικά στο σώμα, και το κινητό μέρος, το οποίο κινείται καθώς πατάμε τη σκανδάλη. Η φιλοσοφία είναι πάρα πολύ απλή. Όπως πατάμε τη σκανδάλη, το δοντάκι αυτό κάνει επαφή μεταξύ δύο λαμών που είναι πάνω στο σταθερό κομμάτι της σκανδάλης, με αποτέλεσμα να γίνεται κύκλωμα, να μεταφέρεται το ρεύμα στο μοτέρ και να λειτουργεί το gearbox. Όταν το έχουμε στο βολή κατά βολή, ένα ειδικό σύστημα, ένας μεταλλικός μηχανισμός που υπάρχει μέσα στο gearbox, ενώνεται με το sector gear και τραβάει πίσω την σκανδάλη, προκειμένου να σταματήσει στην μία βολή. Αυτή είναι η φιλοσοφία, είναι τελείως μηχανική. Πολλές φορές μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα και να μην λειτουργεί το σέμι για αυτό το λόγο. Αυτό το δοντάκι δεν λειτουργεί σωστά ή δεν έχει καλή επαφή με τη σκανδάλη, με το δόντι, το κινητό μέρος της σκανδάλης. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχει το σημάδι από το φαινόμενο του σπινθυρισμού. Η φθορά είναι μέτρια, δεν είναι πάρα πολύ ψηλή. Θα μπορούσε η σκανδάλη να μας βγάλει λίγη ακόμα δουλειά, αλλά παρόλα αυτά εμείς μπαίνουμε στον κόπο να αλλάξουμε τον όλο μηχανισμό της σκανδάλης και της καλωδίωσης για να δούμε αν θα μπορούσαμε να διορθώσουμε το πρόβλημα με τη σέμι βολή στο L85, το οποίο υπάρχει διεθνώς και έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ να το διορθώσουν, αλλά δεν το έχουν καταφέρει ακόμα. Πριν πάμε στο να αφαιρέσουμε όλο το μηχανισμό από μέσα για να σας δείξω κάποια πράγματα ακόμα, θα σας δείξω μερικά από τα ανταλλακτικά που έχω από αεροβόλο που έχω φτιάξει. Εδώ βλέπετε ένα στόκ δοντάκι από version 2 καλωδίωση, είναι από Mi 4. Κινέζικο, D-Boys, και έχει χρησιμοποιηθεί αρκετά η λίπο μπαταρία. Το έχω κάνει ένα καλύτερο focus κοντινό για να δείτε πόσο κοντό είναι το δόντι. Έχει φαγωθεί αρκετά δηλαδή σε σχέση με το πώς ήταν εργοστασιακά. Είναι λόγω αυτού του φαινομένου του σπινθυρισμού που λέμε, που προκαλούν οι μπαταρίες 11,1. Βλέπετε και ένα άλλο δόντι εδώ πέρα και πιο παχύ, και αυτό είναι χρησιμοποιημένο, παρόλα αυτά δεν είναι τόσο φθαρμένο. Βλέπετε ότι επίσης είναι και μαυρισμένο αρκετά. Έχει οξυδωθεί. Αυτά είναι οι ζημίες που προκαλούνται κυρίως από τις λίπο μπαταρίες πολύ δυνατές, ειδικά όταν επιλέγουμε μια πάρα πολύ δυνατή μπαταρία λίπο, μια που μπορεί να δώσει πολύ τάση, πολύ ένταση μαζί με την τάση. Οι λίπο μπαταρίες θέλουν πάρα πολύ μελέτη. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι έχουμε ένα αεροβόλο πολύ πιο αναβαθμισμένο, ρίχνει πιο γρήγορα, ανταποκρίνεται πιο γρήγορα, είναι πολύ πιο ταχύβολο. Αλλά βλέπετε τι ζημίες μπορεί να προκληθούν από κάτι το οποίο δείχνει τόσο αθώο. Πάμε λοιπόν πίσω στο gearbox του L85. Θα αφαιρέσω τελείως τώρα την καλωδίωση πάνω από το σώμα. Εάν και δείχνει δύσκολο το L85 και εμένα με παρεξένεψε αρκετά όταν το πήρα στα χέρια μου, ουσιαστικά δεν είναι και τόσο δύσκολο, είναι αρκετά εύκολο στο να αφαιρεθεί η καλωδίωση. Απλά χρειάζεται να βγάλουμε κάποιες διαφορετικές βίδες σε σχέση με το ένα απλό Mi 4 ή ένα Mi 16, τα οποία βάζουν δύο gearbox, από ό,τι φαίνεται είναι και τα πιο εύκολα gearbox σε αναβαθμίσεις και τα πιο συμβατά σε πάρα πολλά ανταλλακτικά. Εδώ ουσιαστικά σπρώχνουμε προς τα πάνω, είναι χωνευτή η όλη κατάσταση, αφήνουμε τον gearbox στην άκρη, δεν θα δουλέψουμε καθόλου πάνω σε αυτό, το δούμε σε κάποιο άλλο επεισόδιο εσωτερικά και βλέπουμε πώς είναι ο μηχανισμός, ο διακόπτης ουσιαστικά της σκανδάλης. Βλέπετε ότι έχει το ελαττήριό του πάνω, προκειμένου να επαναφέρει το δοντάκι όταν αυτό αφήνουμε τη σκανδάλη. Αν σπρώξουμε προς τον μπροστά, μπορούμε να αφαιρέσουμε το ελαττήριο και να προχωρήσουμε στην αφαίρεση του δοντιού. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν θα το κάνω εδώ πέρα τώρα αυτό, γιατί θα αφαιρέσω όλη την σκανδάλη, δεν υπάρχει λόγος να το αφαιρέσω αυτό το δοντάκι από πάνω. Υπήρχε περίπτωση, αν το δοντάκι έχει ακόμα ζωή, δηλαδή είναι ανεπηρέαστο την λίπο, να χρησιμοποιήσω το ίδιο και να κρατήσω τις καινούριες καλωδίωσεις για ανταλλακτικό, να μην το φθείρω. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα το αφήσω στην άκρη. Τώρα, στο συγκεκριμένο αεροβόλο, έχουμε και ένα άλλο θέμα. Ένα τμήμα του gearbox είναι κολλημένο με καλάι πάνω στην καλωδίωση. Είναι τέτοια φιλοσοφία που είναι κολλημένο. Οπότε θα χρειαστεί να κάνουμε μια εργασία με το κολλητήρι εδώ, να το ζεστάνουμε για να το αφαιρέσουμε, προκειμένου να προσθέσουμε την καινούργια καλωδίωση που, όπως βλέπετε, έχει έτοιμο κομμένο το καλώδιό της. Οπότε πρέπει να αντικαταστήσουμε ουσιαστικά τις καλωδιώσεις και να προχωρήσουμε στην συναρμολόγηση. Πριν το κάνουμε αυτό, να δούμε λίγο την καλωδίωση. Τι διαφορά έχει η εργοστασιακή καλωδίωση από την αναβαθμισμένη καλωδίωση. Και τα δύο, όπως βλέπετε, είναι της GNG. Θα αφήσω λίγο την εργοστασιακή καλωδίωση στην άκρη και θα σας δείξω λίγο την επάργυρη καλωδίωση. Η επάργυρη καλωδίωση αποτελείται πάλι από χαλκό, ο οποίος είναι ενισχυμένος, αλλά παρόλα αυτά έχει ουσιαστικά την επάργυρη επένδυση. Το καλώδιο είναι πιο σκληρό, πιο άκαμπτο και έχει κάποιες έξτρα ιδιότητες. Οι ιδιότητες που έχει είναι πρώτον ότι αντέχει σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, πράγμα το οποίο είναι δεδομένο ότι θα τις αποκτούμε αυτές τις θερμοκρασίες όταν χρησιμοποιούμε λίπο μπαταρίες,
και δεύτερον ότι τα υλικά της είναι πιο ανθεκτικά στο να μην διαβρώνονται κατά τη διάρκεια του σπινθυρισμού. Πολύ σημαντικό, χαρακτηριστικό όταν χρησιμοποιούμε λίπο μπαταρίες. Να πούμε ότι οι περισσότερες εργοστασιακές καλωδιώσεις, αν και τώρα η GNG βγάζει και κάποιες με DINs, έρχονται με τα μύγια. Ένα άλλο θέμα που θέλω να πω έτσι για να συμπληρώσω εδώ πέρα σαν παρένθεση είναι ότι σε όλα τα αεροβόλα μου έχω αφαιρέσει τα μύγια και προσθέτω πάντα DINs. Και αντίστοιχα σε όλες τις μπαταρίες. Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι ότι με τα DINs θα δείτε τεράστια διαφορά στην απόκριση της σκανδάλης, καθώς έχουν πολύ μικρότερη αντίσταση. Τέτοια μπορείτε να βρείτε και στο eBay, μπορείτε να βρείτε και στο τοπικό σας ηλεκτρολόγο. Εφόσον είναι αρκετά ενημερωμένο το μαγαζί, θα έχει σίγουρα τέτοια. Ή οποιοδήποτε άλλου τύπου τέτοια βίσματα, τα οποία έχουν πολύ χαμηλότερη αντίσταση. Αυτές εδώ που βλέπετε είναι κολλήσεις, οι οποίες έχουν γίνει χοντρικά, τις είχα κάνει στα γρήγορα για ένα παιχνίδι, αλλά παρόλα αυτά δεν ασχολήθηκα να τις επενδύσω με θερμομονητικά, με θερμοσυντελόμενα υλικά, γιατί δεν έχω κανένα πρόβλημα μέχρι στιγμής, δεν έχω κάποιο βραχυκύκλωμα. Παρ' όλα αυτά, τώρα που θα αλλάξουμε την καλωδίωση, θα κάνουμε μια πολύ καλύτερη δουλειά. Τέτοιες επάργυρες καλωδιώσεις μπορείτε να βρείτε εύκολα για Mi 4 ή Mi 16 ή για version 3 gearbox οτιδήποτε, οι οποίες μπορείτε να τις βρείτε κιόλας από πολλές εταιρείες και σε ανταγωνιστικές τιμές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι πολύ δυσκολότερα να βρούμε aftermarket εταιρείες που να φτιάχνουν για L85 καλωδιώσεις, οπότε μείναμε στη GNG και το κόστος της είναι αρκετά τσουχτερό, μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 35 ευρώ αυτή η καλωδίωση. Αλλά παρόλα αυτά, όταν χρησιμοποιείς λίπο μπαταρίες σε ένα αναβαθμισμένο αεροβόλο, είναι δεδομένο ότι πρέπει να αναβαθμίσεις και την καλωδίωση προκειμένου να μην σε απογοητεύσει κάποιο παιχνίδι. Προχωρώντας σε αναζήτηση της συσκευασίας, είδα ότι υπάρχει και το τμήμα του gearbox, το μεταλλικό, καθώς αυτό έχει πίσω έναν πόλο, όπως βλέπετε εδώ πέρα, ο οποίος μπορεί να έχει φθαρθεί και αυτός. Οπότε η GNG φροντίζει να έχει και αυτό το εξάρτημα, γι' αυτό και φυσικά και το κόστος είναι πιο υψηλό στην καλωδίωση της. Την επάργυρη καλωδίωση. Ουσιαστικά το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να κολλήσουμε στην καινούργια καλωδίωση αυτό το κομμάτι, το οποίο δεν ξέρω γιατί το έχει κολλήσει ήδη GNG, οπότε από τη στιγμή που σου βάζει και το εξάρτημα μέσα, κάποιο λόγο θα έχει δικό της προφανώς, και το μόνο που χρειάζεται είναι απλά ουσιαστικά να φορέσουμε ξανά την καινούργια καλωδίωση μέσα στο σώμα και να περάσουμε όλα τα εξαρτήματα, το δοντάκι και το ελαττήριο. Και αυτό είναι όλο. Σε ένα επεισόδιο επόμενο που θα κάνω θα σας δείξω πώς να κάνετε κολλήσεις με καλάι, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι σε αυτόν που ασχολείται με επισκευές και αναβαθμίσεις αεροβόλων. Και επίσης θα μιλήσουμε για κάποια ακόμα τεχνικά θέματα γύρω από το θέμα της μπαταρίας. Πώς πρέπει να τη συντηρούμε, πώς πρέπει να τη φορτίζουμε και επίσης πώς μπορούμε να επιλέξουμε την καταλληλότερη μπαταρία. Να πούμε ότι σε αυτό το σημείο ότι εγώ σε όλα τα αεροβόλα που έχω αναβαθμίσει συνιστώ να αλλάζω καλωδιώσεις, γιατί είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, και στα δικά μου αεροβόλα φυσικά τις έχω όλες επάργυρες στις καλωδιώσεις. Τα μόνα αεροβόλα που ποτέ δεν συνιστώ σχεδόν να αλλάξουν καλωδιώσεις είναι αυτά τα NK, τα οποία έχουν πολύ χοντρές καλωδιώσεις και είναι έτοιμα στο να αντέξουν λίπο μπαταρίες, ή κατά περίπτωση σε αεροβόλα τα οποία βγαίνουν έτοιμα λίπο ready. Θα συνεχίσουμε ένα επόμενο επεισόδιο μιλώντας για τα γρανάζια που θα τα αναβαθμίσουμε και αυτά και επίσης τι πρέπει να προσέξουμε στην επιλογή των γρανάζιών. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο σύντομα.